θα πρέπει αναγκαστικά να πάρει ένα χαρακτήρα για να μπορέσει να διατηρήσει τα σκύπτρα του, θα πρέπει να πάρει ένα χαρακτήρα καινούριο. Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι ετοιμάζεται ένα μεγάλο συνέδριο όλων των εκκλησιών και όλων των θρησκειών του κόσμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα συζητήσουν το ενδεχόμενο για μια παγκόσμια θρησκεία. Θα το δείτε κάποια στιγμή, θα σκάσει τις ειδήσεις. Παγκόσμια κυβέρνηση, παγκόσμιο εμπόριο, ακριβώς, παγκόσμια θρησκεία. Είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι δηλαδή να δεχτούμε ένα νέο μεσία. Ακριβώς. Να εμφανιστεί κάποιος και να πει. Έχουμε λοιπόν την παγκόσμια οικονομία, έχουμε τα παγκόσμια προβλήματα. Αυτά είναι μέσα στα σχέδια. Βγήκαμε από παγκόσμιους πολέμους και τι έμεινε, μια παγκόσμια θρησκεία. Η μεσιανική πολιτική είναι γεγονός. Η μεσιανική πολιτική είναι γεγονός. Είναι μέσα στα σχέδια της παγκόσμιας δυνάμειας βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι οι αρχαίοι ελπιδοποιοί που δημιούργησαν τα ιερατεία, έδωσαν την πρωτοκαθεδρία στους πολιτικούς και στους στρατιώτες για να είναι αναλώσιμοι. Αυτοί έκατσαν στα μετώπιση σαν κυρίαρχοι της πραγματική κατάσταση. Εξουσία δηλαδή είναι στο ιερατείο. Είναι στο απειρόβλητο. Αργότερα, ακόμα και οι ορατές κορυφές της θρησκείας ήταν εγκάθετοι. Το πραγματικό ιερατείο ούτε φαίνεται ούτε γνωρίζει κανείς ποιο είναι. Είναι ακριβώς εντάσσεται σε αυτά που είχε πει προηγουμένως ο κ. Αλλά και, το σημαντικό στην όλη ιστορία, σε αυτό εγώ είναι που διαφωνώ, ως άνθρωπος που θέλω να λέω ότι είμαι φιλοσοφημένος ή που αγαπώ τη φιλοσοφία, φίλος της σοφίας, σαν να λέμε, είναι το αδιαμφισβήτητο. Δηλαδή, το ότι έρχεται ένα ιερατείο Χ και λέει αυτό και δεν σηκώνει αμφισβήτηση, διότι ακριβώς λειτουργεί μεσιανικά, δηλαδή μεσολαβητικά, ότι εμένα μου τα είπε ο Θεός και εγώ σου τα λέω. Αν έρθεις σε ρήξη μαζί μου και διαφωνήσεις με κάτι που λέω, δεν διαφωνείς με μένα, διαφωνείς με τον Θεό. Μάλιστα. Είναι σαν να λες εσύ όταν μιλάς, δεν μιλάς τώρα με μένα, μιλάς με την ετρία. Αυτό είναι μια απρόσωπη εξουσία, ας πούμε, στην οποία δεν μπορείς να την ταχθείς. Αυτή είναι μια άποψη όμως του όλου θέματος που συζητούμε. Σαφώς. Γιατί, κοιτάξτε, μην απλοποιούμε τόσο πολύ και περιορίζουμε την έννοια της θρησκείας μόνο στις λαϊκές αντιλήψεις ή σε ένα οργανωμένο ιερατείο. Καλά, εγώ τα σχόλια που κάνω πρέπει να κάνουμε το μεσιανισμό, με την υπαρξιακή θρησκεία, έτσι. Ανάγκη του ανθρώπου. Η θρησκεία ξεκινάει πρώτα σαν υπαρξιακή ανάγκη και πλήρωση των υπαρξιακών αναγκών του ανθρώπου. Το κακό είναι ότι πρόσφεραν σε αυτό ανάγκη λειτουργούν με ατέλειωτη πολυθεία. Ναι. Και εκεί γεννιέται το ερώτημα. Ποιος Θεός και ποια θρησκεία. Ποιος Θεός και ποια θρησκεία. Είναι η κατάλληλη για να παρηγορήσει ή να καλύψει τις θεολογικές ανάγκες των ανθρώπων. Εκείνη που ικανοποιεί την καρδιά σας. Ναι. Τελικά έχουμε μια πολυδιάσπαση του Θείου και της θρησκείας. Η οποία όμως καθυλώνει τους λαούς σε μια προσδοκία. Και αυτό είναι το μέγα κακό της θρησκείας. Δηλαδή, διότι η πρόταση ζωής που έγινε με την αμφισβήτηση, με την παραγωγή ερωτήσεων και με την εξερεύνηση της αιτίας των παθών, που είναι αρχαιοελληνική επιμένω πρόταση, αυτή είναι πολύ παραγωγικότερη σε λύσεις και παραμερίζει πιο εύκολα τα δεινά των ανθρώπων από την προσδόκιμο κατάσταση, την καθόλα παρηγορητική, την οποία επιβάλλουν οι διάφορες θρησκείες στους λαούς. Τώρα πάλι γενικεύουμε τις διάφορες θρησκείες, διότι αυτό λέγαμε προηγουμένως. Ότι εγώ θα ήθελα λίγο να συνεχίσω. Όλο μου αφαιρείται η ροή του λόγου. Ήθελα να φτάσω σε αυτό που είπατε προηγουμένως, στην εσχατολογική πλευρά του μεσιανισμού. Ο τιμωρητικός λεγόμενος μεσιανισμός, ο βιβλικός μεσιανισμός. Ορμαγεδόν. Συνήθως μερικοί χαίρονται με την προσδοκία της λύτρωσης και της σωτηρίας. Ξεχνούν, φαίνεται, ότι το μεγαλύτερο πλήθος των ανθρώπων θεωρούν αντίπαλοι σε αυτή τη σωτηρία και πρόκειται να αφανιστούν και μάλιστα με πολύ σκληρούς τρόπους. Ενδιαφέρον έχει να δούμε για τον Αρμαγεδόνα ή για την ημέρα της κρίσεως του Μεσσία, δηλαδή την δεύτερη έλευση του Μεσσία. Νομίζω ότι εκεί αν επικεντρώσουμε δύο σχόλια και θα ήθελα λίγο να σας δώσω. Την δεύτερη έλευση του Μεσσία για τη χριστιανική θρησκεία. Είναι σταθαρά τιμωρητική. Για τη χριστιανική θρησκεία. Σώζει λίγους. Γιατί από ό,τι έχω διαβάσει, από τα λίγα που έχω διαβάσει, για τις άλλες θρησκείες ο Μεσσίας δεν έχει έρθει ακόμη. Ο Μεσσίας είναι το κεντρικό πρόσωπο το οποίο παίζει διάφορους ρόλους μέσα στις θρησκείες. Εμείς γνωρίσαμε τον Ιουδαιογενή Μεσσιανισμό. Εάν θέλουμε να δώσουμε κάποια ενημέρωση στους θεατάς μας σήμερα, θα πρέπει να του δώσουμε το εσχατολογικό μέρος του Μεσσιανισμού όπως τον βιώνει ο δυτικός χριστιανοποιημένος κόσμος. Ο τιμωρητικός Μεσσιανισμός, δηλαδή η δεύτερη έλευση του Μεσσία,
είναι μια τρομακτική καταστροφή για όσους ανθίστανται στο μήνυμα του χριστιανισμού. Συγκεκριμένα τα έθνη θα μαζευτούν σε μια κοιλάδα και θα ποδοπατηθούν κυριολεκτικά μέχρι απόλυτης ομοιογένειας. Στο Μεγίντο. Αλλά αν έξω, δούμε τι είναι η Μεγίδο. Του Ιερουσαλήμ, ποτέ θα την είναι. Όχι, είναι μια κοιλάδα. Μια κοιλάδα που ενώνει την παραλία της Παλαιστίνης με την κοιλάδα του Ιορδάνη. Στο κέντρο αυτής της κοιλάδας. Δεν τα ερευνήσατε προφανώς. Στο κέντρο της κοιλάδος είναι το πεδίο Μεγίδο ή ο πολιτική των. Α, είναι αυτά τα καινούργια που λέτε τώρα. Αυτά είναι λαϊκά πράγματα. Όχι, είναι μια λαϊκή. Αφήστε με να δώσω την εξήγηση και μετά το κουβεντιθείτε. Λοιπόν, σε δύο χώρους θα γίνει αυτή η δευτέρα κρίση. Να έξω πούμε, από να πούμε την ότι σε εκείνο ακριβώς το μέρος, για το οποίο λέει ο κύριος Καλόπουλος, δώσε μια πληροφορία, στο Ισραήλ θα γίνει αυτή τη στιγμή στην είσοδο στον 21ο αιώνα. Εβραίοι, έτσι. Θα γίνει ακριβώς αυτό το μέρος ένας εικονικός Αρμαγεδόνος. Βρίτσου Αντριάλη. Ξέρουν πολύ καλά ότι εκεί οι βιολογράμματα και με αυτόν τον τρόπο θα γιορτάσουν τον καινούργιο αιώνα. Εκεί κερδίθηκαν μάχες. Θα ήταν πολύ παράξενο στρόπο. Πολύ όμορφα. Οι Ισραηλίτες είχαν καταλάβει τις πηγές και Άγγελος Κυρίου, αφού είχαν καταλάβει τις πηγές οι οποίες πηγαίνουν στον ποταμό παραπόταμο του Ιορδάνη προς Ανατολάς και προς Δισμάς, ο ποταμός Κισών που χύνεται στην παραλία, οι πηγές είναι από το κέντρο της κοιλάδας Ιεζραήλ, δηλαδή το πεδίο Μεγιδό. Άρα λοιπόν η τοποθεσία αυτή ευνοεί την κατάληψη των πηγών από τους συμμετέρους και οι εχθροί αποδέχονται την νοθεία υδάτων που μπορούμε εμείς να σημειώσουμε στις κεντρικές αυτές πηγές. Το ίδιο συμβαίνει και στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Έχω τα συγκεκριμένα εδάφια εδώ από τον Ιωήλ, ο οποίος λέει ότι στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ θα γίνει η κρίση του Θεού με τα έθνη. Η Αποκάλυψη δε δείχνει ότι θα πατηθούν τα έθνη αφού με μηνύματα βατράχων, δηλαδή βατραχοειδή μηνύματα, θα καλέσει τα έθνη σε ένα συγκεκριμένο πατητήρι, θα μπουν μέσα σε εθνοδοχεία. Τα έθνη θα τα πατήσει μέχρι τελική ομοιογένειά τους. Να, η παγκοσμιοποίηση που αναφέραμε προηγουμένως. Ήδη λοιπόν βιώνουμε αυτήν την παγκοσμιοποίηση όπως έχει εξαγγελθεί. Το περίεργο είναι ότι πράγματι πηγαίνουμε σε μια ομοιογενειοποίηση πολιτισμική, ηθική, νομική και κάθε τύπος εξουσίας συνάγεται σε ένα συγκεκριμένο δηλαδή, απρόσωπο κέντρο. Δικαιώνονται οι γραφές. Σαφώς. Με ένα συγκεκριμένο πολιτισμό. Δεν δικαιώνονται οι γραφές. Κοιτάξτε, εδώ παρερμηνεύονται οι γραφές. Απλούστατα παρερμηνεύονται από μια ορισμένη δύναμη, η οποία σήμερα έχει και την εξουσία. Ποια είναι αυτή η δύναμη, κύριε Ζιάννη? Τώρα είναι γνωστές οι δυνάμεις. Είναι γνωστή η δύναμη που θέλει αυτήν την παγκοσμιοποίηση. Είναι μία αυτή η δύναμη. Το κρυφό ιερατείο, γιατί δεν το κατονομάζετε? Όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Όταν λέτε κρυφό ιερατείο, τι εννοείται? Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που είχαν όλο τον χρόνο να αναρριχηθούν στις απόλυτες εξουσίες, το τέλειο άκρο της εξουσίας και να γίνουν. Δηλαδή υπάρχει ένα παγκόσμιο ιερατείο στο οποίο έχουν. Υπάρχει η κρυφή εξουσιαστική δύναμη. Αν αυτό θέλετε να ονομάσετε, το παρασκήνιο της εξουσίας. Μην το λέτε έτσι. Διαφωνείτε δεν, απλά, δεν αφήστε σε εμάς να λέμε αυτό που μας εκφράζει. Όχι, εσείς απλώς διαφωνείτε. Εγώ φέρνω αντίρρηση. Δεν... Ναι, διαφωνήστε. Πείτε εγώ διαφωνώ. Όχι, μην το λέτε έτσι. Ναι, καλά, με συγχωρείτε που. Αν δεν σας προσβάλλω, θέλω το καθηγητικό. Έχετε το καθηγητικό. Απλώς θέλω να πω το εξής, ότι να μην γενικεύουμε δηλαδή τα πράγματα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα κρυφό ιερατείο που αποτελείται από χριστιανούς. Ιερείς, δεν είπε από Εβραίους ή από Μουσουλμάνους ή από Ινδοϊστές, από όλους και συνιστούν ένα παγκόσμιο ιερατείο. Όχι. Πολλά από αυτά που λέτε, έχετε δίκιο, ότι όταν οργανωθεί μια ομάδα ανθρώπων, μπορεί ακριβώς να οδηγήσει σε παρανόηση τις γραφές τους.